εντάξει, δεν φαίνεται. Δηλαδή και η πετρέλα να έχει, δεν φαίνεται. Τώρα θα δείξει το μέλλον τι θα πάθουμε. Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε καθαρή και εμπιστευόμαστε το Δήμαρχο σε αυτό που μας λέει. Το βολιαδάκι το οποίο έριξε τη θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες δεν στάθηκε ικανό να εμποδίσει πολλούς Αθηναίους, όπως και εσείς βλέπετε, να έρθουν στα παράλια της Αττικής για να κάνουν την σαββατιάτικη βουτιά τους. Μεγάλη προσέλευση κόσμου, ειδικά μετά τις τελευταίες μελέτες του Δήμου, ότι τα νερά μας είναι καθαρά, βλέπουμε έρχονται, κολυμπάνε, κάνουν την ηλιοθεραπεία τους. Κάποιοι δίλιασαν μπροστά στον άστατο καιρό. Κάνω κάθε καλοκαίρι, ακόμα δεν έχω αρχίσει φυσικά, είναι λίγο νωρίς για μένα, αλλά φυσικά και θα κάνουμε μπάνιο. Θα τα κάνουμε, έτσι θα μείνουμε φέτος. Ένας μετά τον άλλο, οι δήμαρχοι του Λεκανοπεδίου βγάζουν από τις παραλίες τις πινακίδες με την απαγόρευση της κολύμβησης. Μετά τις πρόσφατες μετρήσεις, όμως τα νερά μας είναι κατάλληλα και για κολύμβηση και για αλεία. Οι παραλίες είχαν παραλυθεί πολύ νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε είτε επισκέπτες, αλλά οι παραλίες να υποδεχθούν και τους πειραιώτες. Έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες από την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι μια εικόνα που μας δίνει πολύ όμορφη διάθεση και μας προδιαθέτει πάρα πολύ ευχάριστα για το καλοκαίρι. Από αύριο η θερμοκρασία τράβα και πάλι την ανηφόρα με αποκορύφωμα τις αρχές της εβδομάδας, όπου δεν αποκλείεται να φτάσει ο υδράγειος ακόμα και τους 30 βαθμούς, θυμίζοντας καλοκαίρι στα τέλη Απριλίου. Θάλασσα πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται καθαρή. Και πολύς κόσμος, παρόλο που έχουμε λίγο συννεφιά, παραλίγη γεμίση, ο κόσμος κάνει μπάνιο.